εδώ. Να αρχίσουμε, να αρχίσουμε. Παιδιά, έλα Σταύρο. Έλα Σταύρο. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύω τα παράνοια παράκλητα, το πνεύμα της αληθείας, τα κακού παρών και τα πάντα πληρών. Σας δόθη καταγών της ζωής του Ρεγός, τα θέλης και σχήρως και μηνύ, καταράζει ο Θεμάς από πάσης κυρίδος και σωσός με τα θέτα της χάρας ημών. Αμήν. Θα καθίσουμε. Μάλιστα. Μετά από 5-4 μέρες θα ακούσουμε μία παραβολή που έχει πέσει στην αντίληψή μας σε εμάς τους μεγάλους αρκετές φορές. Μόνο αν αυτή η παραβολή ήταν γραμμένη στη γραφή, αρκετή ήταν για να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι ο θησαυρός από όλους τους θησαυρούς της Αγίας Γραφής. Την ονομάζουμε Κυριακή του Ασώτου Ιούλη, μάλιστα. Στην ουσία, ο Άσωτος Υιός δεν είναι όντως ο Υιός που γεννήθηκε και έγινε άσωτος, αλλά είναι Υιός με γιώτα, Υιός μικρόβιο και Υιός με ύψιλον, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Γι' αυτό τον Άσωτο μιλάμε, τον εδώ, τον Άσωτο Υιό. Μας είναι γνωστό, θέλω να το προσέξουμε. Ήθελα να δώσω το τίτλο στην παραβολή αυτή, όχι ο Άσωτος Υιός, αλλά η ζωή χωρίς Θεό δεν υποφέρεται. Δεν αντέχεται με κανένα τρόπο η ζωή χωρίς το Θεό. Όμως, πριν δούμε τη σειρά των πραγμάτων, για να πιστούμε ότι δεν αντέχεται χωρίς Θεό, καλό είναι να κάνουμε την αναφορά μας στο λόγο του Ευαγγελίου. Καταρχάς μας λέει ο Ευαγγελιστής, κάποιος άνθρωπος στην καθομιλουμένη γλώσσα είχε δύο υιούς και είπε ο πιο νέος στην ηλικία στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου αυτό που μου ανήκει από την περιουσία». Ποια περιουσία? Του πατέρα. Λες και ο Υιός τι δικαιούται την περιουσία να την πάρει? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πριν προχωρήσω παρακάτω, αναφέρει ότι και το ένα παιδί και το άλλο παιδί εκπροσωπούν μία νοοτροπία, ένα τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής. Ο μεγάλος Υιός φαίνεται ότι υπακούει και κάθεται με τον πατέρα του. Ο νεοτεριστής Υιός λέει, ο νεοτεριστής Υιός που έχει μέσα τον καινούριο τρόπο ζωής, να μου δώσεις την περιουσία.
Και ο πατέρας λέει, διήλε αυτής των βίων. Ναι, παιδί μου, πάρε τη περιουσία που ζητάς, του λέει. Δεν το αρνήθηκε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ο άλλος κάθισε μαζί με τον πατέρα του, ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Εδώ θα φέρουμε μπροστά στο νου μας δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο κατηγορίες. Η μία που στέκει δίπλα στον πατέρα και ζει με το παλιό τρόπο ζωής. Η άλλη που ακολουθεί τον καινούριο τρόπο ζωής είναι αυτή που εισάγει, που βάζει, θα λέγαμε, και νέα δεδομένα στη ζωή. Νέα δεδομένα στη ζωή. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όσο ζει ο άνθρωπος μέσα στο χώρο της αγάπης και της ομόνοιας του Θεού, τα δύο αδέρφια ζουν ενωμένα. Όταν όμως μπαίνει το μικρόβο της διχόνοιας και της αποστασίας, τότε και ένα να είναι μπορεί να κομματιαστεί, όχι να είναι δύο, να μην μοιραστούν. Αυτό συνέβη εδώ. Όσο ήσαν κοντά στην υπακοή του πατέρα και τα δύο ζούσαν μέσα στο σπίτι. Και μη φανταστούμε ότι άλλος από αυτόν που μοίρασε την περιουσία είναι κάποιος άλλος εκτός από τον πατέρα. Τελείωσε. Εγώ σου έχω χαρίσει το βασίλειο που έχεις και ζεις εν ειρήνη και ομονία μαζί μου. Δηλαδή, τον οίκο του πατρός, τη βασιλιά των ουρανών. Αλλά κοίταξε, έχε το νου σου ένα αγαθό που σου έχω δώσει, μην το καταχραστείς. Εδώ γίνεται κατάχρηση της προσωπικής ελευθερίας και λέει, θέλω να ζήσω μακριά από το σπίτι, το σπίτι μου. Μακριά από το σπίτι του πατέρα σου. Μακριά από αυτόν που σε αγαπάει, που έχει επιδείξει όλη τη στοργή σαν πατέρας. Βλέπετε, δεν λέει μάνα καθόλου μέσα εδώ. Μιλάει ο πατέρας μόνο από ψηλά, γιατί αυτός είναι ο πλάστης μας. Αυτός είναι ο πατέρας μας που έχει επιδείξει από τότε που έκανα τον κόσμο μέχρι στους αιώνας των αιώνων την αγάπη του. Όσα και να πούμε, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε την αγάπη του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο μικρότερος Υιός παίρνει, λέγει, την περιουσία και φεύγει. Γίνεται ο μικρότερος Υιός αποστάτης. Ανοίγει απόσταση. Αντίπαλος του πατέρα του. Αποστάτης. Δεν σε αντέχω άλλο, πατέρα. Φεύγω.
Αυτό σημαίνει αποστάτης. Όμως, στο σπίτι του πατέρα του ήταν άρχοντας, βασιλιάς ήταν, βασιλόπουλο ήταν. Είχε αφθονία αγαθών. Αφθονία αγαθών. Ο Ευαγγελιστής λέει «Έζε εις χώραν μακράν», έζε λέει μακριά από τον πατέρα του. Μακρινή χώρα. Και μακριά λέει από τον πατέρα του, τον γνωρίζουμε όλοι, άρχισαν οι στερήσεις. Πήγε λέει σε χώρα και μας αναφέρει δύο λέξεις. Ζων, ασώτος. Δύο λέξεις. Δεν λέει ούτε μία παραπάνω. Μιλάει εδώ για ασωτεία. Ας προσέξουμε. Γιατί δεν είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε άσωτος εκείνος που είναι χωρίς φαγητό σαν τούτον εδώ, τον άσωτο που λέει η παραβολή. Να είσαι άσωτος εδώ χωρίς Θεό και να δάσεις κιόλα και να μην τα υπολογίσεις. Όμως εκείνος λέει πείνασε. Πείνασε, πείνασε. Υπάρχει η περίπτωση να πεινάει ο άνθρωπος και να μην το καταλαβαίνει καθόλου και να οδηγείται προς το θάνατο. Υπάρχει περίπτωση να έχει λύσα πείνα, να μην έχει τίποτα, κατά τίποτα, τι να πεθαίνει της πείνας. Και ο ένας που πεινάει, αλλά έχει αρρώστια και του λένε φάε, δεν πάει τίποτα κάτω, γιατί δεν το καταλαβαίνει, και ο άλλος είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και οι δύο. Ο δικός μας ο άσωτος ποιος είναι, θα το δούμε στη συνέχεια του ποιος είναι. Μην ψάχνουμε να βρούμε ακριβώς εκείνον που λέει πάνω σε μια πραγματικότητα να βαδίσουμε έφαγε τα υλικά αγαθά και λυσάει της πείνας. Θα το δούμε. Πήγε στη χώρα που πήγε. Πείνασε. Λύσαξε. Έτρωγε τα χαρούπια λέει, γιατί έγινε και χειροβοσκός, τα χαρούπια, και δεν χόρτενε λέει από τα χαρούπια. Τρία μεγάλα κακά βασανίζουν όλους τους ανθρώπους. Το ένα κακό είναι η απιστία. Το ένα κακό είναι απιστία. Δεν υπάρχει Θεός. Κάνω χ και σβήνω το Θεό. Τότε τι έχουμε. Σκοτάδι. Διψάει τούτο εδώ και πεινάει. Φως. Δεν το έχει. Ένα μεγάλο κακό είναι αυτό. Δεύτερο κακό είναι η απληστία, 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 σημαίνει έχω υλικά αγαθά, αλλά δεν χορταίνω, άπλιστος, εκείνος όσα κι αν του δώσεις δεν χορταίνει. Κάπου διάβαζα, εδώ το διάβαζα, λέγει ότι
η απληστία έχει την ιδιότητα να τα έχεις όλα και να μην ακουμπάς το γέρο σε κανένα από αυτά για να μην τα φας. Αυτό το, έχει το μεγάλο παππού. Αυτή είναι η μεγάλη αρρώστια, λέει. Δεν τα πειράζεις και πεθαίνει της πείνας. Μένεις χωρίς δόντια, πολλές φορές και είσαι άρρωστος και δεν πας και στο γιατρό. Απληστία είναι δε χορταίνο μεγάλο κακό είναι η απληστία. Και επομένως είμαι παύτοχος. Άμα τα έχω και τα κρατάω για να μην τα χαλάσω, μου είναι άχρηστα αντί αυτή την περιπτώση, είμαι χειρότερος των πτωχών επί της γης, ο άπλιστος. Και τέλος, ένα τρίτο κακό μεγάλο, η ακρασία, ακρασία. Το ένα είπαμε είναι η απιστία, ίσον τέρμα ο Θεός δεν υπάρχει. Το άλλο είναι η απληστία, δεν μου φτάνουν αυτά που έχω και τη γη ολόκληρη να έχω. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, άμα πέσει η γη σε άπλιστους ανθρώπους, μία είναι κακομοίρα, λέει, δεν φτάνει να τους χορτάσει τους ανθρώπους. Τη μοιράζονται αυτοί οι 2, 3, 5, 10 άπλιστοι, οι αχόρταγοι, και η ίδια δεν φτάνει και δεν ζουν καλά οι άνθρωποι. Μας και έχουμε καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό που ζούμε στην εποχή που ζούμε. Έχει πέσει στα χέρια απλήστων ανθρώπων η γη, κυβερνάται από αυτούς και δεν φτάνει ούτε και για αυτούς. Ούτε και για αυτούς η γη. Αυτή που την έπλασε ο Θεός να ζουν οι άνθρωποι πλουσιοπάρχα επάνω στη γη. Αλλά με Θεό. Όχι χωρίς Θεό. Και η ακρασία είναι να αφήσουμε τις επιθυμίες μας να μας κυβερνήσουν, τις επιθυμίες μας, όποια επιθυμία έχουμε, πείνα, δίψας, πορνείας, ανεξέλεκτες, να εκτελούμε τις εντολές. Ποτέ δεν θα πούνε επιθυμίες μας φτάνει, ικανοποιηθήκαμε. Οι παππούδες μας, οι αρχαίοι Έλληνες, είχανε ένα ωραίο παράδειγμα. Κάθε μία επιθυμία ανθρώπινη ή όλες μαζί είναι ένα πιθάρι τρίπιο. Πιθάρι. Κιούπι, πώς θα λέμε αρμανίτικα. Ναι, τρίπιο. Από κάτω είναι ολοτρύπες. Του ρίγεις νερό γεμίζει, φεύγει από κάτω. Και ονόμαζαν το πιθάρι αυτό που προσπαθούν να το γεμίσουν οι άνθρωποι, είτε από φαγητό, το σώμα είναι αυτό, το ανθρώπινο, είτε από γυναίκα, είτε από λεφτά, είτε από θέαμα, λέγανε, δεν θα γεμίσει ποτέ. Και από δόξα. Είναι ο, και από δόξα, ο, από οποιοδήποτε αγγλικό αγαθό. Λέει, είναι πίθος πιθάρι των Δαναΐδων. Ρίχνεις, φεύγει, χάνεται και θέλει ξανά και ξανά, δεν γεμίζει ποτέ. Η ακρασία είναι αυτή. Δηλαδή, οι επιθυμίες που δεν χορταίνουν με οποιοδήποτε υλικό αγαθό κι αν τις ταΐσουμε. Τελείωσε. Δεν χορταίνουν. Και ο Άσωτος λοιπόν πήγε σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που βασίλευε η απιστία, η απληστία και η ακρασία. Αυτά τα κακά ταλανίζουν την ανθρωπότητα και σε σύνολο και σε άτομο. Όλοι μας το παράδειγμα το πατερίσουμε, θα το καταλάβουμε καλά και το πράγμα. Λοιπόν και αυτός του τελειώσαν γρήγορα, λέει, τα αγαθά. Όταν έφτασε στην Κατάντια, μετά από απιστία, μετά από απληστία και ακρασία, έφτασε στην Κατάντια. Κατάντια. Βρε τι έπαθα. Τότε κατάλαβε, λέει, ότι
είχε διαπράξει το μεγαλύτερο κακό στον εαυτό του. Στον πατέρα μου, να προσέξουμε, ναι, είχα όλα τα καλά, αλλά όχι μόνο εγώ. Πόσοι μίσθοι του πατρός μου, πόσοι λέει δουλεύουν στο σπίτι του πατέρα μου, μισθωτοί, και έχουν τα αγαθά αυτά. Εγώ το παιδί του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς λέει ότι μισθωτοί μέσα στο χώρο του Χριστού, μισθωτοί στο χώρο του Χριστού, μισθωτοί είναι αυτοί που κοπιάζουν για να μετανοήσουν. Κοπιάζουν, και εννοώ, δεν εννοώ, πώς θα πω, τι εννοούμε, για να μετανοήσουν. Βαδίζοντας πάνω στα έργα της αρετής με κόπο και με πόνο. Και έχουν σαν αντίκρισμα, δώσε μου. Δούλεψα, έλα που δεν πάει ο δρόμος, αλλά και αυτό το δέχεται ο Χριστός πάλι. Λέει, αν έχει την οτροπία ότι άντε δουλεύω για να πάω στον παράδεισο, δεν θα σου πει δεν σε δέχομαι, θα σου δώσει αυτό που σου ανήκει. Είσαι μισθωτός, δουλεύεις επάνω στη μετάνοια, στην αγάπη, στην αρετή. Υπάρχει, λέει, υπάρχουν και τα παιδιά του Θεού, αυτοί είναι οι μισθωτοί που πάνε στον παράδεισο. Είναι, λέει, και τα παιδιά του Θεού που λένε, Κύριε, εγώ εσένα αγαπώ. Αυτό βάζω πάνω απ' όλα και όχι την πληρωμή. Δεν τη λαβαίνω υπόψη την πληρωμή, γιατί τι είναι μπροστά σε σένα η πληρωμή. Εσύ είσαι το παν. Εσένα αγαπώ, εσένα θέλω. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού που σκέπτονται έτσι. Εμείς τουλάχιστον έτσι σκέφτηκε και ο Άσωτος. Πόσοι μίσθιοι του πατέρα μου έχουν και τρώνε στο σπίτι του πατέρα μου. Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Το έφερε στο μυαλό του, στη δυσυγεία του επάνω. Γι' αυτό καμιά φορά ή πολλές φορές ή κάποια δοκιμασία στη ζωή φέρει στα λογικά πολλούς ανθρώπους και λένε, ρε Στάσου, είναι ώρα να ζητήσω και κάτι από ψηλά. Εγώ τόσο καιρό πήγαινα με το δικό μου μυαλό. Κάτσε, υπάρχει και το άλλο μυαλό που τα ξέρει και τα βλέπει όλα. Και μιλάνε στον πατέρα από εκεί πέρα, σε ώρα δοκιμασίας. Είχα ακούσει έναν, πήγαινα στον κύριο Σουλατζή, τον κύκλο που ζούσε εκεί και γινόταν ένας κύκλος της ζωής. Και ήταν ένας κύριος πράσος εκεί. Εγώ, λέει, γνώρισα τον Θεό στο νοσοκομείο. Δεν τον γνώριζα. Μέσα στον πόνο και στην αρρώστια ήρθανε και μου μιλήσανε και τον γνώρισα, λέει, τον Θεό, λέει. Γι' αυτό δεν είναι η αρρώστια το κακό σημάδι της ζωής που όπως το έχουμε κλάβει εμείς. Βεβαίως όλοι την απευχόμαστε, αλλά κάποιες στιγμές όλα συμβαίνουν στη ζωή. Εδώ λοιπόν ο Άστος λέει Αναστάς, δεν άφησε, μόλις το κατάλαβε καλά, είπε θα σηκωθώ τώρα και θα πάω στον πατέρα μου. Και λέγει αμέσως, θέλω να προσέξουμε κάτι. Από την ώρα που είπε εκείνο, σηκώνομαι τώρα και πάω στον πατέρα μου, γράφει, ενώ λέει αμέσως σηκώθηκε και λέει το η περικοπή μέσα, ου μακράν απέχοντος, ενώ δεν ήταν μακριά, λέει ο Άσωτος, αφήνει μια απόσταση. Μια απόσταση αφήνει. Έχει σημασία. Αφήνει μια απόσταση, λέει, ενώ δεν ήταν μακριά, τον έβλεπε ο πατέρας. Και ο πατέρας, λέει, έκανε το βήμα για να τον αγκαλιάσει. Αυτό το σκηνικό θέλω να το δούμε λιγάκι.
Να δείτε τι ομορφιά έχει μέσα. Παίρνω την απόφαση πεσμένος στον Άδη της αμαρτίας όπως είμαι και λέω Κύριε, ειλικρινά μετανοώ, η διάθεσή μου είναι δική σου, η διάθεσή μου είναι δική σου, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι το δικό μου, δηλαδή ότι διαθέτω μέσα τη βούλησή μου, τα πνευματικά μου όργανα τη στιγμή εκείνη, να κάνω αυτό το πράγμα που δεν το έχω κάνει ακόμη. Γιατί λέει, με του πολλάς ημέρας, γράφει μέσα εκεί πέρα, λέει, με του, δηλαδή, όταν πήρε την απόφαση, με του πολλάς ημέρας, λέει, μετά από λίγες μέρες, δεν πήγε αμέσως, την απόφαση την πήρε αμέσως. Η απόφαση δεν χρειάζεται χρόνο, την πήρε αμέσως. Ο Θεός την εκτίμησε. Την εκτιμάει την απόφαση. Την πρόθεση τη μετράει, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό μέτρησε ο Θεός. Και εκεί που λέει, χρειάστηκε λίγες μέρες για να πάει στον πατέρα του. Και βάζει τον πατέρα του μετά και απλώνει τα χέρια και τον αγκαλιάζει, δείχνει ότι εσύ έβαλες την πρόθεση, εγώ έβαλα την αγκαλιά μου. Όλη τη δική μου δύναμη για να σε για συνεφέρω. Συνεργάστηκαν και τα δύο εδώ. Και εγώ, γιατί όντως είχα τη θέληση να πάω στον πατέρα μου και βέβαια ο πατέρας τον περίμενε, λέει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση ότι περιμένει ο πατέρας και τον αγκαλιάζει ο πατέρας από τη στοργή τη μεγάλη. Είδαμε τι λέει στο τέλος. Ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολώς και βρέθη. Αλλά πρωτού πάμε εκεί, πάμε καπαλού. Γύρισε στον πατέρα του, τον αγκάλιασε ο πατέρας του, τον έβαλε μέσα στο σπίτι ο πατέρας του, του έβαλε και να φάει, μάλιστα έδωσε τα γύρια, πλύνται τώρα καλά. Που σημαίνει εδώ αναγέννηση πνευματική. Ο αμαρτωλός ζητάει χώρο, τρόπο για να καθαριστεί από τον κακό που έχει μέσα του και που ονομάζεται Άδης ή αμαρτία. Εμείς έχουμε άγνοια γύρω από αυτά και εγώ τα διαβάζω κάθομαι και ώρες έτσι και το σκέφτομαι και λέω τόσο μεγάλο κακό είναι αμαρτία, τόσο μεγάλο κακό είναι, μην το καταλαβαίνω. Μεγάλο κακό είναι αμαρτία. Λοιπόν, λέγει λοιπόν τώρα ότι έδωσε εντολή να το καθαρίσουμε από το κακό που είχε εισπράξει από εκεί που είχε πάει και τον τρόπο που έζησε. Να του βάλουν στολή, να του βάλουν δαχτυλίδι, να του βάλουν παπούτσια. Λέει, όλη η στολή που του φορέσανε ήταν η καινούρια που του βάλε ο Θεός μέσω του μυστηρίου ή του βαπτίσματος ή της εξομολογήσεως. Εκεί πια καθαρίζει ο άνθρωπος, όσοι εις Χριστόν βαπτίστητε, Χριστόν ελεδίσαστε. Όσοι λέει είστε βαπτισμένοι στο Χριστό, φοράτε και στολή καινούργια, το Χριστό. Ή μετά τη βάπτιση, εφόσον πέφτουμε στην αμαρτία, ανακαινίζουμε τα ενδύματα που φορέσαμε και τα λερώσαμε μετά τη βάπτιση. Τα ξανακάνουμε καθαρά. Πληνείς με Κύριε και υπερχιώνα, να ευχαθήσουμε. Πλύνε με Κύριε και εγώ θα γίνω από το χιόνι πιο καθαρός. Έδωσε το λύπη λοιπόν να τον καθαρίσουν, να τον ντύσουν, να του φορέσουν εκείνο που λέξει η Εκκλησία μας, χιτώνα μη φαρά, παράσκου φωτεινών. Μπρος να του βάλουμε χιτώνα, που κάμισε το πούμε έτσι, καθαρό, φωτεινό, γιατί φόρεσε εκείνον που έχει το φως στα χέρια του, τον αναβαλλόμενο το φως, τον Χριστό. Συνέχεια έδωσε εντολή να του βάλουν ένα δαχτυλίδι εδώ στο δάχτυλο και όπως λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος που έχω μπροστά μου, του έδωσε τη δύναμη τα χέρια του να κάνουν πράξη αγαθές. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Να κάνουν τα χέρια έργα αγαθά. Αυτή τη δύναμη του, αυτή τη χάρη του έδωσε. Όταν πας κοντά στο Θεό σου δίνει τη χάρη. Δεν πας κοντά στο Θεό, είσαι, μην το συζητάμε καθόλου.
Και τέλος λέει, βάντε του και σανδάλια να περπατάει. Και τι λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, φέρνει τον Κύριο μπροστά μας και λέει, εγώ λέει σας δίνω τη δύναμη του πατίνε πάνω όφερον και σκορπίων, να περπατάτε πάνω στα φίδια και σκορπούς, σκορπίους και να μην σας πειράζουν. Αυτό έκανε ο πατέρας στο γιο του. Του βάλε παπούτσια να μην τον πειράζει καμία δύναμη στο εχθρού. Καταλαβαίνουν ποια είναι η δύναμη στο εχθρού. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι τα φίδια που λέμε, φίδι είναι ο διάβολος. Εχθρός είναι ο διάβολος. Στο ψαλτήρι μέσα παρέλαση γίνεται για τα εναέρια πνεύματα που ο Δαβίδ τα πολέμησε στήθος με στήθος. Λέει λοιπόν, φόρεμα καθαρό του έβαλε. Δαχτυλιδάκι, τον έπινε προηγουμένως. Το καθάρισε. Φόρεμα καθαρό, δαχτυλιδάκι για να κάνει έργα καλά και πέδιλα, δηλαδή δύναμη Θεού, να μην τον πειράζει ο διάβολος. Πάσα η δύναμη του εχθρού να είναι ετοιμένη. Να έχει τη δύναμη να αντιμετωπίζει το κακό. Καλά έως εδώ, λέει και λέει δεύτε, μετά σφάξτε λέει το μοσχάρι το σιτευτό, να το προσέξει το πράγμα. Και φαγώντες, δίνει η εντολή ο πατέρας, εφρανθόμενα. Ρε παιδιά, τι να πω τώρα, είμαι το μυαλό μου, ξέρετε πως παιδεύω για να τα διαβάσω και με εμποδίζει η αμαρτία, δεν μπορείς τίποτα άλλο. Αν ήταν καθαρό το δωπέ, θα περνάγανε έτσι μέσα στο μυαλό μου. Αλλά κουράζομαι και καθόμουν εκεί που και τα διαβάζω, αφοσιώνομαι εκεί στη βιβλιοθήκη της Δημαρχίας και τα μελετάω, που τα ξαναμελετάω και λέω, αυτό λέει εδώ, αυτό λέει εκεί, αυτό λέει εκεί για να μου μείνει. Λοιπόν, φαγώντας λέει εφρανθόμεν. Τι να φάνε, λέει, το μόσχο, το σιτευτό. Γεννήθηκε λέει ο Υιός του. Δεν το λυπήθηκε το παιδί του ο Θεός, το πραγματικό του παιδί. Εμείς είμαστε θετά παιδιά. Είμαστε από υιοθεσία παιδιά. Όχι γεννημένοι όπως γεννήθηκε ο Χριστός από τον ίδιο τον πατέρα του. Γεννήθηκε από τον πατέρα του ο Υιός. Λέει φως εκ φωτός. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γεννηθείς, είναι ο Κύριος. Εμείς δεύτε πίσω με έναν άνθρωπο. Εμάς η Αγία Τριάδα έφτιαξε τον άνθρωπο και έδωσε από το φύσιμά της την ψυχή που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν λέει δεύτε, ας το προσέξουμε, φαγώντες εφρανθόμεν. Ελάτε να φάμε και να ευχαριστηθούμε, να εφρανθούμε. Φανταστείτε τώρα το Θεό, τον ίδιο δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεύτε φαγώντες εφρανθόμεν. Ανυπολόγιστη αξία ο άνθρωπος. Να ασχολείται ολόκληρη η θεότητα με τον άνθρωπο. Να προσπαθεί να βρει τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεύτε φαγώντες εφρανθόμεν. Και έσφαξαν λέει το μοσχάρι το σιτευτό. Γιατί ήταν χαμένος ο γιος του. Τον ήθελε κοντά του. Όχι μακριά του. Το έχουμε ακούσει, ξανακούσει εγώ. Το ξαναδιάβασα το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά λέω, αλλιώς το καταλάβαινα τότε που το διάβαζα, αλλιώς τώρα που το διαβάσω και αλλιώς αργότερα. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος πορεύεται από πίστη σε πίστη, εκ πίστεως εις πίστη, σημαίνει ότι τη μια δόση σου δίνει αυτό το δράμι ο Κύριος και καταλαβαίνεις τόσο, την άλλη δόση σου πολλαπλασιάζει λίγο το δράμι της πίστεως και φωτίζει λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις καλύτερα, και την άλλη παραπάνω και μαζί συναυξάνεται και η πίστη. Μαζί συναυξάνεται και η πίστη. Να το ξέρουμε το πράγμα. Όχι, τα διάβασα, τα ξέρω. Μωρά ξεράδια δεν ξέρουμε.
Πότε μαθαίνουμε, όταν ο Θεός μας δώσει τη δύναμη και κάνουμε κάτι από αυτά. Τότε καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ποιος μάστορας, Βασίλη, έγινε χωρίς να κάνει κάτι. Έγινε κανείς μάστορας και εσύ στάσεις από τη μεριά χωρίς να πιάσει τα χεράκια του κατσαβίδια, να πιάσει το ένα άλλο και να κάνει και στραβά και να κάνει και, και μετά να μπει στον δρόμο και πάλι και τα κάνεις τέλεια. Και αν αγαπάς τη δουλειά σου, προσπαθείς να βρεις το λάθος σου. Δεν άκουσα. Αν αγαπάς τη δουλειά σου, προσπαθείς να βρεις το λάθος σου. Τι να κάνεις, αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό λέει. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι γραφές, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος, μελετάτε τας γραφάς. Δεν λέει, μελετήστε τις, διάστε τις. Όσο μελετάς, τόσο σου φανερώνει ο Κύριος αυτό που ζητάς να μάθεις. Και τι λέει, ο ετών ευρίσκει, λαμβάνει. Όχι, λέει, ο ζητών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει, κάπως έτσι το λέει. Και το ετούντι και το κρούντι, ανοίγεσαι το λέει. Λέει ο ετών, εκείνος που συνέχεια ζητάει, δεν σου λέει ζήτησες, το πήρες, τελείωσες, πώς θα το κάνω και το πράγμα. Αφού έσφαξε λοιπόν ο πατέρας, λέει, το μοσχάρι, το συνδευτό, το γιο του δηλαδή, και μας ταΐζει για να εφραθούμε τον Κύριό μας, το σώμα και το αίμα του, άρχισε, λέει, χορός και τραγούδι, πήρε μια εικόνα από την, από τα ανθρώπινα. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Είχε πάει, λέει, στη δουλειά ο άλλος, ο μεγάλος. Έλειπε. Τι ώρα που δεν φτιάξε ο Κύριος, ε. Και όταν από μακριά άκουσε τα βιολιά, τι συμβαίνει στο σπίτι μου, ρωτάει ένα γείτονα παραπέρα. Να, λέει, ο αδερφός σου, λέει, γύρισε και ο πατέρας σου τα άσπασε. Τα λέγαμε σήμερα, στη γλώσσα τη δική μας. Μούτρωσε, λέει. Όταν είδε ο πατέρας σου το παιδί, μούτρωσε γιατί δεν έμπαινε μέσα. Έλα, έλα, παιδάκι μου, του λέει, ο αδερφός σου ήταν χαμένος, ήταν πεθαμένος. Έλα και εσύ μαζί να χαρείς μαζί μας. Ο μεγαλύτερος γιος, προσέξτε. Διαβάζω για να ακούσουμε. Ή να μην το διαβάσω, θα το πω, γιατί θα καθυστερήσω εδώ και τι ώρα είναι, μην παραβιάσω την ώρα και με χτυπήσετε κι εσείς και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, ο γιος μου τρώει και δεν θέλει να μπει μέσα με κανένα τρόπο. Με κανένα τρόπο δεν μπει μέσα. Του λέει, ρε παιδάκι, με έτσι και έτσι. Εγώ, άρχισε τώρα ο γιος να διαμαρτύρεται, να κάνει τα παράπονα. Δεν σου άλλαξα κουβέντα. Στην επακοή σου ήμουνα. Ό,τι μπορεί και στο έκανα. Και ποτέ δεν μου έσφαξες ούτε ένα κατσικάκι. Ούτε ένα κατσικάκι. Δεν φαντάζεστε τι εννοεί εδώ μέσα. Ένα κατσικάκι δεν μου το έσφαξε, λέει. Σε αυτόν, λέει, που πήγε και τα έφαγε όλη την περιουσία που του έδωσες με τα πορνών, λέει, μέσα, ζώνα σώτος, γύρισε, λέει, και του, και όχι μόνο του έσφαξες, αλλά το σπίτι το έκανες, το έστειλες στο χώρο ολόκληρο. Να σταθούμε λίγο εδώ. Μου έκανε εντύπωση που το διάβαζα. Ένα κατσίκι, λέει, δεν μου έδωσες. Είναι η διαμαρτυρία που κάνουμε εμείς. Αυτοί είμαστε εμείς. Εγώ το κάνω τακτικά. Και μετά, ενώ το ξέρω, λυγίζω και πέφτω. Τι τους αφήνεις, Κύριε, αυτούς τους αθέους και ταλαιπωρούν την Ελλάδα. Το λέμε, και είπε κανείς από εσάς αυτό, εγώ το έχω πει. Το έχω πει. Τόσο μεγάλο κακό κάνουνε. Πάρ' τους από τη μέση, Κύριε. Τα κατσίκια είναι αυτοί. Τα κατσίκια είναι αυτοί. Για αυτούς να το πούμε. Για αυτούς να το πούμε. Στην οικογένειά μας όμως να μην κάνουμε αυτό που έκανε αυτός. Όχι, πουθενά δεν έγινε εκείνο το πράγμα. Πώς. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ρητός. Αυτό είναι εδώ πέρα. Θα στο διαβάσω, το δείτε. Λιγάκι. Όχι, αυτό που είπε ο γιος. Που λέει, λοιπόν, δεν μου έσφαξε ένα κατσίκι. Να μην το κάνει, λοιπόν, ο πατέρας στα παιδιά, λέω. Ό,τι ακόμα χειρότερο. Ναι.
ότι δε δεν δίνει ούτε ένα κατσίκι στους δικαίους, εδώ είναι οι δίκαιοι, αυτοί που λένε ότι είναι δίκαιοι στα μάτια του Θεού, έτσι, όταν ζητούν δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα αμαρτωλό, ούτε ένα αμαρτωλό, εγώ τώρα σας είπα πιο ζωντανά, ένα από αυτού που κυβερνάνε και ταλαιπωρούν τον κόσμο και πεθαίνουν τους πείνας, ούτε ένα αμαρτωλό ο Θεός δεν παραχωρεί, λέει, προσέξτε, γίνεται σε εμάς σαφές και από άλλα πολλά και ιδιαίτερως από την αποστασία, με συγχωρείτε, από την αποστασία του Αγίου Κάρπου, δηλαδή να το εξηγήσω και να το διαβάσω μετά. Ο Άγιος Κάρπος ήταν ένας Απόστολος στην Κρήτη κάτω και είχε, λέει, έβλεπε καθημερινά ασεβείς να βλάπτουν τον κόσμο μέχρι του σημείου να τους κουνάνε με την ασεβειά τους και να παρατάνε και τον Θεό. Και διαμαρτυρήθηκε ο Άγιος Απόστολος Κάρπος. Πάρ' τον Κύριε, τι τον αφήνεις και τον κόσμο τον επηρεάζει και σε παρατάει και φεύγει. Πάρ' τον Κύριε. Και είδε, και είδε οπτασία. Ποια είναι οπτασία? Τον Κύριο ξάπλα σε σταυρό επάνω και ένα καρφί στο χέρι. Χτύπα κάρπε το χέρι μου με το καρφί να το καρφώσεις. Όχι Κύριε. Όταν ζητάς εγώ να τιμωρήσω αυτούς που κάνουν κακό, εμένα με ξανασταυρώνεις, του λέει. Αυτό κάνεις. Τώρα για να το καταλάβετε το διαβάζω καλά τώρα. Λέγει λοιπόν, διότι αυτός όχι μόνο δεν εισακούστηκε, ο Άγιος Κάρπος που του ζήτησε να τιμωρήσει του κακούς, όταν καταράστηκε μερικούς πονηρούς άνδρες, τους καταράστηκε κιόλας, και έλεγε ότι δεν είναι δίκαιο να ζουν άνδρες άθεοι, δεν είναι δίκαιο, που διαστρέφουν τους ευθύς δρόμους του Κυρίου, αλλά εδοκίμασε και τη Θεία Αγανάκτηση ο Άγιος. Θεία Αγανάκτηση εδοκίμασε, λέει, και άκουσε φρικώδεις λόγους από τον Κύριο ο Άγιος που οδηγούσαν στην επίγνωση της αρήτου και υπερνού θείας αροχής, λέει. Δηλαδή του έλεγε, εγώ δεν είμαι ο κάρπος, αλλά περιμένω, εγώ βλέπω, εσύ δεν βλέπεις. Υπάρχει περίπτωση αυτός που βασανίζει και ταλαιπωρεί ανθρώπους αύριο να πει ήμαρτον, εσύ δεν το βλέπεις, και να σωθεί σαν τον Άσο τον Υιό. Αυτό το λόγο μας περί της παραβολής. Το καταλάβατε? Το γράφει εδώ μέσα παρακάτω, λέει, για να δείξει λοιπόν ο Θεός τούτο των μετανοούντων τη μετάνοια, ο έσπρονος πατήρ, και για να παραστήσει επιπλέον ότι δίδει μεγάλα και άθωνα δώρα στους επιστρέφοντας, με μετάνοια έφτιαξε αυτή την παραβολή. Για να καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι μετάνοια για όλο τον κόσμο και πιο πολύ για εκείνους που εμείς καταργιόμαστε σαν τον Άγιο Κάρπο, έφτιαξε, λέει, αυτή την παραβολή. Είναι ακατανοητός. Λέει, και ο Δαβίδ το ρώτησε, Κύριε, δεν βλέπεις εδώ οι ασεβείς που προοδεύουνε, αυτοί που κάνουν κακό, πώς το λέει Σταύρο, Ινατί οδός, ασεβών ευωδούτε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι ασεβείς και κάνουν κακό στον κόσμο έχουν όλα τα καλά και προοδεύουνε υλικά μας στον κόσμο? Το ρωτάει και Δαβίδ αυτό και λέει εδώ, μας δίνει την απάντηση, ότι άστο στα χέρια μου, κοίτα στα μάτια σου μπροστά και προχώρα τον εαυτό σου για να προοδεύσεις. Ο άλλος είναι στα χέρια μου, δεν είναι στα χέρια σου. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η παραβολή μας περιλαμβάνει όλους μέσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι έξω από αυτή την παραβολή. Να προσέξουμε, γιατί είναι δυνατόν να αμαρτάνουμε και να μην το καταλαβαίνουμε
Γιατί νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί και κατέχουμε κάθε αρετή επάνω μας. Μεγάλο, είναι μεγάλο κακό αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Διαβάζω ένα κομμάτι και θα κλείσω με, αυτό. Πώς όμως δεν αρκεί η φύση του σώματος να εξυπηρετήσει τις ορμές του ακόλαστου, απλά η φύση του σώματός μας δεν έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες μας, του ακόλαστου τις επιθυμίες. Προχωράμε. Ο χρυσός ή το ασίμι, όταν πέσουν στα χέρια εκείνου που αγαπάει το χρυσό και το ασίμι, προσέξτε το αυτό, αν όλος ο χρυσός της γης και το ασίμι πέσει στα χέρια εκείνων που το αγαπάνε, εκείνος που τα έχει στα χέρια ολοκλήνα νιώθει τη μεγαλύτερη στέρηση από κάθε άνθρωπο στη γη. Αισθάνεται ανέχεια. Όσο περισσότερο γίνεται η αποθήκευση χρυσού και ασημιού, τόσο μεγαλύτερη επιθυμία προκαλεί. Πολλαπλασιάζεται επιθυμία. Δεν μικραίνει η επιθυμία, δεν λέει «Α, χόρτασα τώρα, δεν θέλω άλλο». Όχι. Η επιθυμία είναι αχόρταγη. Δεν έχει κορεσμό του φιλόχρυσου και του φιλάργυρου. Φιλάργυρος είναι που αγαπάει το ασίμι και φιλόχρυσος που αγαπάει το χρυσό. Δεν λένε ποτέ «χόρτασα». Αντίθετα, δεν χόρτασα. Πεινάω. Λυσάω, αυτό αισθάνονται αυτοί που έχουν το χρυσό και το άργυρο. Είναι αξιολείπητοι. Μου έλεγε ένας γνωστός μου ξάδελφος, είχα γνωρίσει, λέει, έναν από αυτούς που έχουν και δουλεύουνε για να έχουν. Μη του πεις δώσε μου ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν θα σου δώσει. Μη του πεις, δεν στο δίνει. Είναι πάμφτωχος. Γιατί λέμε δεν χορταίνει η επιθυμία του ανθρώπου. Αντί να μειώνεται η επιθυμία του φιλόχρυσου και φιλάργυρου, η αποδικεύοντας πολλαπλασιάζεται. Δεν θα σου λέει αυτός το καντήλι δεν γελάει. Δεν άκουσα. Το καντήλι δεν γελάει, θα σου λέει αυτός. Συνέχεια. Το καντήλι. Δεν γελάει. Δεν γελάει. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να ξέρει από καντήλι. Δεν ξέρει από καντήλι. Από καντήλι δεν ξέρει από καντήλι. Δεν ξέρει. Λοιπόν, συνεχίζω. Επειδή λοιπόν αυτή η μενή είναι πολύ. Αυτοί οι φιλάργυροι και οι φιλόχρυσοι είναι πολλοί και ο κόσμος είναι ένας, προσέξτε το, αυτοί είναι πολλοί, ο κόσμος είναι ένας. Πώς τότε θα μπορέσει κανείς από αυτούς να έβρει κόρο, να βρει χορτασιά στην επιθυμία του? Δεν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο αποστάτης, ο άσωτος Υιός, από το Θεό δεν μπορούσε να χορταστεί. Πώς θα χορταστεί από το Θεό? Διότι άλλωστε λέγει δεν του πρόσφερε κανείς τον κόρο, λέει. Κανείς δεν τον χόρτασε. Κοιτάξτε τι ώρα το έχει βάλει ο Κύριος, λέει. Έτρωγε, λέει, από τα χαρούπια και δεν χόρτενε. Ναι, δεν χόρτενε, λέει, από τα χαρούπια που έτρωγε. Που σημαίνει χαρούπια είναι αυτά που τρώνε αυτοί που τα έχουν όλα και δεν χορταίνουν ποτέ. Και ούτε θα βρουν κορεσμό. Λοιπόν, ο Θεός απουσίαζε με του οποίου και τη θέα μόνο, λέει, απουσίαζε, λέει, από αυτόν ο Θεός που
Και μόνο λέει, βλέποντάς τον, με τη θέα μόνο του Θεού, προκαλείται, προσέξτε το, αβάρετος κόρος. Δηλαδή, χορτασιά που δεν τη βαριέσαι. Βλέποντας τον Θεό και χορταίνοντας, με αυτή τη χορτασιά, λέει, που συνεχώς πολλαπλασιάζεται, δεν τη βαριέσαι με τίποτα. Την άλλη τη βαριέσαι, λέει. Έτσι είπε και Δαβίδ, λέει, αυτό που είπαμε τώρα, βλέποντας το Θεό, καταλαβαίνεις χορτασιά που δεν τη βαριέσαι. Κύριε, πώς το λέει, χορταστήσομαι, λέει Δαβίδ, θα χορτάσω εν το οφθήνεμι τη δόξα σου. Βλέποντας τη δόξα σου, θα χορτάσω, Κύριε. Όχι βλέποντας, ήταν βασιλιάς ήταν. Και χρυσό είχε και άργιο ρίχη και πολλά είχε. Και λέει τη νύχτα, λέει, έβρεκε το κρεβάτι του, φόραγε και ρούχα ασκητών και λέει λουζόταν με τη στάχτη και με τον ίσωπο τη νύχτα και έκλαιγε τις αμαρτίες του. Από αυτή τη δόξα, λέει, Κύριε, εγώ θα ορθάσω. Από την άλλη, δεν περιμένω να δω προκοπή. Την είχε ξεγράψει. Λέει ένα ωραίο γιάπρος εξετάζεται και θέλω να μου το εξηγήσετε κι εσείς, γιατί δεν καταλαβαίνω καλά εγώ. Λέει, επειδή εκφύσεως από το φυσικό του, ο κόρος, η χορθασιά, λες, έφαγα, φούσκωσα, λες, το πω πιο απλά εγώ τώρα, ο κόρος είναι αυτός, το έφαγα και φούσκωσα, ο κόρος, στα τρεπτά πράγματα, τρεπτά είναι το φαγητό, το ποτό, η χορτασιά, λέει, στο φαγητό, στο ποτό και ό,τι άλλο υλικό αγαθό υπάρχει, προκαλεί μεταβολή της σχέσεως προς αυτά. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Προκαλεί, άμα χορτάσουμε πολύ από φαγητό, προκαλεί μεταβολή της σχέσεως. Δηλαδή, τα πεθάνεσαι. Τι πας? Το βαριέσαι, τα πεθάνεσαι. Έτσι, μπράβο. Όσο επιθυμία έχεις να το φας, πολύ περισσότερο, θα κάνουμε τόλος από εκεί. Αλλά αλλάζει μετά η επιθυμία. Είναι αλλιώτικη. Φέρω μου μια σόδρα γιατί έσχασα. Όπως μην το φας. Λέει, υπάρχει κίνδυνος. Τα φωνάζω πριν τη δεύτερη φορά. Όταν χορτάσουμε από τα υλικά αγαθά, να χάσουμε και την πραγματική σχέση που έχουμε με εκείνο. Και να κλωτσίσουμε. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί και να αρρωστήσουμε από το φαγωπότη και μετά να μπορούμε και να φάμε. Όλα από το φαγητό. Λέγανε οι παππούδες ένα ωραίο. Πολλά τα πινάκια που τρως, πολλά τα πιάτα που τρως, ένα, δύο, τρία, πώς θα φας, δεν ξέρω. Πολλές και ασθένεια. Πολλές είναι και αρρώστιες που κουβαλάς. Άρα, άμα πάρεις αρρώστια από το φαγητό, μετά πεις, πάρ' το μακριά μετά, αλλάζει η σχέση. Η πρώτη σχέση είναι, έχω όρεξη, η δεύτερη είναι, πάρ' το μακριά. Η κατάχρηση. Και αυτό είχε πάει ένας παππούς σε ένα γάμο και λέει, να ζήσετε και τα όλοι να γίνετε. Λοιπόν, έχουμε και αυτά, έχουμε και αυτά. Λοιπόν, τελειώνω. Θα την ακούσουμε την παραγωγή, αλλά να βαστίξουμε αυτά που μας ταιριάζουν, όλα μας ταιριάζουν, τουλάχιστον τα πιο ζωντανά που μας μένουν. Έχουμε ανάγκη να μένουμε στο σπίτι του πατέρα μας. Ένα. Δεύτερον, φαγόντες εφρανθόμεν, να πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα που υπάρχει ο μόσχος ο σύντευτος. Και από αυτόν με υπακοή στο πνευματικό να φάμε και να εφρανθούμε. Τρίτον, ο κάθε αμαρτωλός
δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει αμαρτωλός σε φόρους ζωής. Τους τρόπους που ο Θεός χρησιμοποιεί για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς βλέπουμε μόνο τον Κώστα τον Αδάμ που αμαρτάνει και λέμε τον παλιά άνθρωπο τι τον αφήνει στη μέση. Όχι. Τον αφήνει για ποιο λόγο, Σταύρο? Ποια είναι, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, ή τους τρόπους της ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού, λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος, κρίνεις τον άλλον και δεν καταλαβαίνεις ο Θεός χρησιμοποιεί τη μακροθυμία του για αυτόν που ζει με στην αμαρτία για να αλλάξει τρόπο ζωής και να τον πάρει κοντά του. Είναι, επαναλαμβάνω, η παραβολή του ασώτου από τον Κύριό μας, το Θεάνθρωπό μας που σταυρώθηκε για μας, μέσω τρόπος καθρέπτης για να βλέπουμε το δικό μας εαυτό, κυρίως τον εαυτό μας. Γιατί η ασωτεία δεν είναι να φάω πολύ και δεν ασχεδάσω πολύ, να έχω το κακό εδώ και το περιεργάζομαι. Είμαι άσωτος. Εκεί είναι ασωτεία. Στον τρόπο σκέψης. Άμα δεν έχεις εδώ κακό, δεν το κάνεις και έξω. Να έχω την καλοσύνη σας και να πάμε στο πρόβλημα. Προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, υπέρ της ουρανής, θεσπιστευτεί το όνομά σου, ευλογηθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το επίτευγμά σου, όπως ουρανός και γης, ημάς των ημών των ζωής, δώσε μας σήμερα και άφεσε μας τα αφεντών μας ημών, όπως ουρανός και γης, ευλογηθεί το όνομά σου, και επίσης ενέργειες ημάς των ημών, καταλαβαίνεις ημάς από το πνευμά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό, καλή να πας στο καλό. Γεια σου, Χρήστο, καλό. Γεια σου, Χρήστο, καλό. Τι να δεις.